Καλημέρα σας κύριε. Καλώς ήρθατε. Μας έχει φέρει και πρόσκληση ο κύριος Παπαφθωράτος. Βεβαίως. Εδώ συνοπτική είναι... ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μια σύγχρονη κρίση με ρίζες από το παρελθόν. Mm-hmm. Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, 6.30 ώρα, στο τουριστικό κέντρο Βίλα Στέλλα, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Εδώ είναι να τη δείξουμε για την πρόσκληση, παιδιά. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουν για το βιβλίο ο κύριος Ιωάννης Μίτσιος, νέο διεθνολόγος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος, και ο κύριος Σπυρίδων Μπελεγράτης, αντιστράτηγος αναποστρατεία και ο πρόεδρος του ΣΕΘΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Καλά, ο συνάδελφός μας συντονίζει. Να πάνε καλά. Πολύ ωραία, καλό τάξιδο, να είμαστε καλά. Τώρα, για να δούμε, κύριε Παπαφθωράτε, αυτή η ιστορία τώρα με τους πυράβλους έτσι θα συνεχιστεί. Κάθε μέρα θα μας δείχνουν οι Τούρκοι κάτι, ένα δίθεν καινούριο επίτευγμα. Το είδαμε εδώ να το δείχνουν και σε μια προσομοίωση ότι πέτυχε το στόχο του. Πριν μας είχαν δείξει τον Ταϊφούν. Αυτή η δουλειά θα γίνεται. Και γιατί γίνεται, κύριος, να το ερμηνεύσουμε αυτό. Αν θυμάστε, κύριε Οικονόμου, πριν από 10 μέρες είχα προαναγγείλει ουσιαστικά ότι επειδή είχαν δεσμεύσει το πεδίο βολής από 2 έως 12 Νοεμβρίου, ήταν πολύ πιθανό να έχουμε μια νέα δοκιμή. Όπερ και εγένετο. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει και άλλη δοκιμή στο μέλλον. Κανείς δεν γνωρίζει. Διότι έχει διτό στόχο. Πρώτον, να ακολουθήσει την πολιτική της κανονιοφόρου, δηλαδή να απειλεί την Ελλάδα με νέα όπλα, τα οποία είναι τόσο ισχυρά που θα μας πλήξουν. Άρα, εμείς πρέπει να καμφθούμε και να πάμε σε διαπραγματεύσεις με τους όρους της Τουρκίας. Και δεύτερον, να δείξει στο εσωτερικό του κοινό πόσο έχει ανεβεί η χώρα επί των ημερών του, πόσο ισχυρή είναι. Πόσο δεν φοβάται τα Ραφάλ και τα λοιπά. Βεβαίως, ακριβώς. Κανένα οπλικό σύστημα ελληνικό, το οποίο βλέπουν και ξέρουν πολύ καλά οι Τούρκοι αξιωματικοί, πώς έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και πώς θα τις αλλάξει και στο επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν έχει το στόχο να πείσει και το δικό του κοινό ότι η Τουρκία δεν φοβάται, ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή στρατιωτικά και ότι στο μέλλον θα κερδίσει σε οποιαδήποτε σύγκρουση κληθεί να συμμετάσχει. Ή προκαλέσει η ίδια να συμμετέχει. Απέναντι σε μια μη υπαρκτή απειλή. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει διατυπώσει απειλή έναντι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι το πρωτοφανές, ότι συνεχώς επικαλείται ένα κίνδυνο. Μόνο του έφτιαξε την απειλή, την έκθεση ως αφήγημα. Ναι. Και μόνο του προσπαθεί τώρα να αποδείξει ότι η Ελλάδα δεν, ότι η Τουρκία δεν φοβάται απέναντι σε αυτή την αντίπαρκτη απειλή. Ακριβώς. Αυτό είναι κάπως. Αλλά είναι ένα αφήγημα το οποίο υπάρχει εδώ και έναν αιώνα στην Τουρκία. Ότι η Ελλάδα είναι ο βασικός αντίπαλος Τουρκίας, η οποία εργαλειοποιείται από τους ξένους. Που θέλουν βεβαίως να διαλύσουν, όπως διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να διαλύσουν ξανά και την Τουρκία. Είναι το αφήγημα, είναι ο φόβος της συνθήκης των Σευρών. Αυτό κατατρέχει και αυτό το φέρνουν στο προσκήνιο οι Τούρκοι, κυρίως όμως για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό θα συνεχιστεί, κύριε Φαντή. Τι βλέπετε εσείς? Γιατί έχουμε μια περίοδο ρευστή μπροστά μας. Έχουμε εκλογές και εμείς και η Τουρκία και η Κύπρος. Δυστυχώς συνέπεσε αυτό. Τι να κάνουμε. Έγινε και αυτό. Θα συνεχιστεί, λέτε, μέχρι τις εκλογές αυτό το γαϊτανάκι. Επειδή αναφέρατε για την Κύπρο, συγγνώμη, Δημήτρη, ναι, απλά υπάρχει μια είδηση. Ο Τούρκος πρόεδρος, επειδή βρίσκεται σε Ουσμπεκιστάν στη σύνοδο των τουρκικών χωρών, λέει ότι η Τούρδου Βουκού, όπως την αποκαλούν οι Τούρκοι, το ψευδοκράτος, θα γίνει χώρα παρατηρητής σε αυτή την ένωση. Τώρα, έτσι λέει ο Τούρκος πρόεδρος, θα δούμε αν υπάρχουν παρόμοιες ανακοινώσεις. Κάτι προσπαθούν να κάνουν για τους Τουρκοκύπριους ή Τούρκοι, θα δούμε τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Φαντή. Τι λέτε εσείς, θα συνεχίσουμε σε αυτή τη ρητορική από την Τουρκία, την επιθετική? Αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω ότι θα είμαστε σε αυτό το κλίμα για αρκετό καιρό, ακόμα και σίγουρα μέχρι τις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Παπαφλωράτος, έχει βγει, έχει ξαναχτιστεί, με νέα υλικά βεβαίως, αυτό το αφήγημα της περικύκλωσης, ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω δυνάμεις, κυρίως δυτικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να ανασχέσουν την πορεία της Τουρκίας, οι οποίες θέλουν να εγκλωβίσουν την Τουρκία και χρησιμοποιούν την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα από μόνη της. Αυτό όλο, πέρα από το ότι βασίζεται σε αυτό το αφήγημα περί απειλής από τους εξωτερικούς εχθρούς, ή όπως ήταν παλαιότερα, πρόσφατα, το λόμπι των τόκων, όπως το έλεγε ο πρόεδρος Ερντογάν, που απειλούσαν την τουρκική οικονομία. Πάντοτε υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός. Είναι ότι σε μια μερίδα, με την βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, σε μια μερίδα του κόσμου περνάει και δημιουργείται μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η Ελλάδα όντως απειλεί. Αυτό το οποίο είδαμε νωρίτερα, την αναφορά σε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός περί 12 μιλίων, είναι χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει Έλληνας Πρωθυπουργός που τα τελευταία 40 χρόνια που να μην λέει όταν ερωτάται ότι τα 12 μίλια είναι ένα ελληνικό δικαίωμα. Ανεξάρτητα αν θα το ασκήσουμε ποτέ ή δεν θα το ασχίσουμε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι υπάρχει ένα δικαίωμα εκεί.
Έτσι, και όσο η Τουρκία το αμφισβητεί, τόσο εμείς θα επιμένουμε ότι υπάρχει. Και τώρα είχαμε ένα μπαράζ δηλώσεων εδώ και ο κύριος Τσίπρας το έφερε στο τραπέζι το θέμα για άλλη περιοχή, για την περιοχή νοτιός Κρήτης βέβαια. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, όπως σωστά είπαν οι Τούρκοι, και για το Καστελόριζο, το έχει πάνω στο τραπέζι. Όλη αυτή η συζήτηση έχει έναν μικρό κίνδυνο, επαναλαμβάνω. Ενώ αναφερόμαστε σε δικαιώματα από το Διεθνές Δίκαιο, έχει ένα μικρό κίνδυνο ότι ενισχύει το αφήγημα της απειλής και αυτό αναπαράγεται από τα τουρκικά μέσα. Ο τρόπος που παρουσιάστηκε, κάναμε λίγο πλάκα πριν με την συνάδελφο και τα λοιπά, είπε το ύφος της. Αλλά είναι αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κύριος Παπαφλωράτος. Μανώλη, ο τρόπος που παρουσιάστηκε το ύφος και η δήλωση Μητσοτάκη για τα 12 μίλια έμοιαζε να προσπαθούν να το κουμπώσουν στο κάδρο της απειλητικής Ελλάδας. Ότι η Ελλάδα να η απειλή. Πάλι για 12 μίλια. Της Ελλάδας που προσπαθεί να εγκλωβίσει, από αυτό το λένε στο ρεπορτάζ, να εγκλωβίσει την Τουρκία σε μια στενή γραμμή φαλοκρηπίδας όπως θέλουν να υποστηρίζουν. Αυτή είναι η θεωρία στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο και ο Τσαβούσογλου εμφάνισε έναν χάρτη που έδειχνε το μισό Αιγαίο ως τουρκική φαλοκρηπίδα την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίαση σε ένα think tank της Τουρκίας στο ΣΕΤΑ. Ο χάρτης έδειχνε το μισό Αιγαίο σχεδόν με τουρκική φαλοκρηπίδα. Προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνουν. Κάθονται και φτιάχνουν ολόκληρες παραγωγές τηλεοπτικές για να τις δείξουν προφανώς και στο εσωτερικό τους κοινό, για να πείσουν για αυτό που λέτε, ότι απειλούμαστε και να τα επιτεύγματα τα δικά μας. Ένας λόγος παραπάνω, γιατί αυτά είναι επιτεύγματα της τουρκικής βιομηχανίας. Αυτό έχει σημασία. Κάνουν εντυπωσιακά βίντεο. Υπάρχουν και τα επιτεύγματα. Με εφέμαν όλοι. Και θα έλεγα να το ξαναδούμε αυτό το βιντεάκι που είδαμε και πριν, για να καταλάβουμε πώς παίζεται το παιχνίδι στην Τουρκία. Για πάμε να το δούμε. Αυτό συγχαίρονται όπως βλέπουμε και εδώ. Αυτό κύριο Παπαλωράτε. Πάντως αποκλείεται να κάνεις λάθος και να μην καταλάβεις ότι είναι τουρκικό. Έχει από κάτω και την κατάλληλη μουσικούλα, έτσι. Είναι όλη μουσική. Φαντάζομαι ότι ήταν γαλλικό βλήμα αυτό. Και να παίζει αυτή η μουσική, δεν γίνονται αυτά. Λίγο δύσκολο. Στα γαλλικά να παίζει ζετέμ και τέτοια. Όχι, εκείνη είναι πέμπτη στον πύραυλο με την κατάλληλη. Κάτσε ρε Μανώλη, κάτσε ρε Μανώλη. Ζετέμ στον πύραυλο το γαλλικό θα έπαιζε. Τι τούτα τα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα επιπρόσθετο ερώτημα, κύριε Παπαφλωράτε, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Αν όλο αυτό έχετε να ενισχύσει το αφήγημα περί απειλής ή αν προσπαθεί να ισοφαρίσει με έναν τρόπο τις κινήσεις της Ελλάδας. Θέλω να πω ότι έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τις Μπεναρά, έχουμε τις έρευνες πια, οι οποίες ξεκίνησαν και έχουν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, γιατί δεν είναι μια υποσχετική, άπλωσε το καλώδιο το σκάφος. Τι από τα δύο είναι? Πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν αυτό? Είναι και τα δύο. Και είναι ένα μήνυμα και προς τη Δύση. Να θυμίσω ότι είναι αμερικανική εταιρεία η ExxonMobil. Να θυμίσω ότι προχθές ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον στη Λιβύη είπε ότι θέλει να φύγουν όλοι οι μισθοφόροι και όλα τα ξένα στρατεύματα, φωτογραφίζοντας κατ' ουσίαν την Τουρκία. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί τα έχουν καλά με την κυβέρνηση Δυτικής Λιβύης. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ, θα μας το πει και ο κύριος Κωστίδης, φαντάζομαι, τους Τούρκους, διότι σαν τους φωτογράφιζε να φύγεται από εκεί. Επομένως, βλέπει η Τουρκία ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά μέτωπα δεν σημειώνει επιτυχίες. Εγώ δεν πω τη λέξη ούτε αποτυχίες, ούτε ότι είναι απομονωμένη. Βλέπει όμως ότι αυτό το παιχνίδι που παίζει για την ώρα δεν αποδίδει καρπούς. Επομένως, όταν είναι στριμωγμένη γάτα στη γωνία, επιτίθεται. Πιστεύετε, κύριε Παπαφλωράτε, ότι ευθυνδιάστηκαν από την κίνηση της Ελλάδας στα ανατολικά? Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό. Στα δυτικά. Ναι. Σε κάποιο βαθμό, ναι. Ξέρετε, η Ελλάδα είχε ακολουθήσει μία, ας πούμε, πολιτική αυτοσυγκράτησης τις προηγούμενες δεκαετίες. Βλέπει λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι αυτό τίνει να αλλάξει. Και δεν τους αρέσει, τους προβληματίζει και σε κάποιο βαθμό τους ευνηδιάζει.
Mm-hmm. Βεβαίως και αυτοί έχουν τα δικά τους think tanks και αυτοί εξετάζουν τα σενάρια όπως κάνουμε και εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχαριστημένοι από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όσο βλέπουν ότι η Δύση ακούει την Ελλάδα και συμμετέχει. Βλέπετε ότι ακόμα και με το Ισραήλ, όπου έχουν επενδύσει πάρα πολλά, δεν μιλήσω για την Αίγυπτο, στο Ισραήλ. Ο Ερντογάν πήρε τον Νετανιάχου να το ευχηθεί για την εκλογή κτλ. Ναι, μόνο όμως ο κ. Ερντογάν. Άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι δεν το έκαναν. Και όχι μόνο αυτό, αρνήθηκαν να διώξουν υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς που αυτή τη στιγμή μένουν στην Κωνσταντινούπολη και αυτό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Ισραήλ. Mm-hmm. Άρα μένει να δούμε και εκεί εάν τα ανοίγματα θα συνεχιστούν τουλάχιστον με την ίδια θέρμη που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ή πλέον θα ξαναγυρίσουμε σε μια φάση ημιπαγώματος. Μένει να το δούμε. Με την Αίγυπτο είδαμε τα αποτελέσματα. Η Αιγύπτη λόγω της πολιτικής της Τουρκίας στη Λιβύη πλέον ουσιαστικά έχουν βρεθεί και πάλι απέναντι στους Τούρκους. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχουν τρανταχτές επιτυχίες για να επιδείξει στο εσωτερικό κοινό ο κ. Έντογαν, αν αναλογιστούμε και το τι γίνεται και στη Συρία. Mm-hmm. Κύριε Φαντή, τι λέτε εσείς για αυτές τις έρευνες? Έλα, Μανώλη μου, ναι. Εγώ ήθελα να συνοψίσω μια κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία για να πάτε και στον κύριο Φαντή. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες είναι εξής. Τελευταίους μήνες, αλλά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Η Ελλάδα παίρνει οπλικά συστήματα. Στρατιωτικοποιεί τα νησιά όπως ισχυρίζονται, σας λέω την εικόνα που δίνουν. Παίρνει Ραφάλ, παίρνει τους πυράβλους Μέτεωρ, εξυγχρονίζει τα F-16, Μπελχάρα οι φρεγάτες. Έρευνες, ενώ η Τουρκία ήταν μπροστά, έλεγε: εγώ θα πάω να κάνω έρευνες, θα στείλω σεισμογραφικό. Τουρκος πρόεδρος έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: σε ένα 24ωρο θα πάει σεισμογραφικό. Πηγαίνει σεισμογραφικό και σου λένε μετά τα εξοπλιστικά και αυτά θα πάνε στα 12 μίλια. Δηλαδή αυτή η σκέψη υπάρχει τώρα στην Τουρκία. Mm-hmm. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι τις εκλογές και στις δύο χώρες, διότι λένε μήπως γίνει κάτι προεκλογικό, πως δεν μην κάνει κάτι ο Ερντογάν προεκλογικά και οι Τούρκοι λένε μην κάνει κάτι ο Μητσοτάκης προεκλογικά. Μια και το λες αυτό, Μανώλη, δεν ξέρω αν είδες καθημερινή σήμερα. Αυτό που λες. Αυτό, να το δείξουμε αυτό. Τι λέει η καθημερινή σήμερα, Μανώλη? Ασκήσεις ασπίδα με Ηνωμένες Πολιτείες Γαλλία. Σχεδιάζονται αυτές οι ασκήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας και το ρεπορτάζ, την περίοδο των ελληνικών εκλογών. Και είναι ένα μήνυμα στην Άγκυρα να αποφύγει τις εντάσεις στην περιοχή του Αιγαίου. Τι λέει δηλαδή? Ότι στο ενδιάμεσο διάστημα, Μανώλη, του νεκρού χρόνου, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, που είναι ένα επικίνδυνο και πολύ ρευστό διάστημα και υπάρχουν ανησυχίες, θα εξελίσσονται οι ασκήσεις αυτές με αμερικανικά και γαλλικά αεροπλανοφόρα παρόντα. Εδώ, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Αυτό σχεδιάζει η Ελλάδα. Είναι πρώτο θέμα σήμερα εδώ. Δεν είναι μόνο. Και συζητάγαμε πριν εδώ και είπαμε ότι αυτοί είναι πιθανόν να ξέρουν και την ημερομηνία των εκλογών. Ένα είναι αυτό, σωστά. Και δεύτερο είναι πώς έχει γίνει όλος αυτός ο προγραμματισμός, η συνεννόηση στο παρασκήνιο, κύριε Ιφαντή. Δεν είναι μικρά πράγματα. Πόσο μπροστά είμαστε σε αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι? Πόσο μπροστά είναι ο σχεδιασμός? Προφανώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προετοιμασία. Δεν έρχεται ένα αεροπλάνο φόρο στην περιοχή από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν παίρνει τηλέφωνο και έρχεται. Του λες περάστε αύριο. Λοιπόν, είναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό και πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση και προετοιμάζεται έτσι ώστε να αποτρέψει πιθανές σκέψεις, έτσι, κρίσης εκείνη την περίοδο. Αν υπάρχουν. Μπορεί και να μην υπάρχουν. Πάντως έχεις και κάτι ακόμα. Έχεις και μια μεταφορά όλων αυτών που έχουν διατυπωθεί στα χαρτιά, στο πεδίο. Δηλαδή, όταν συμφωνείς με Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, στο κρίσιμο διάστημα των εκλογών, να είστε εδώ, που είναι όλα μπορεί να είναι πιο επίφοβα, να είστε εδώ για να κάνουμε κοινές ασκήσεις και σου απαντούν οι άλλοι, εκεί θα είμαστε, έχεις και μία ερμηνεία στο πεδίο των δύο μεγάλων συμφωνιών. Γιατί όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί ποιο είναι το αντίκρισμα αυτό το συμφωνίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει συναντήληψη του τι συμβαίνει στην περιοχή. Δηλαδή η ερμηνεία η δική μας συμπίπτει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία, απολύτως με τις Γαλλίες και των Ηνωμένων Πολιτείων, και γι' αυτό άλλωστε έχουν αποφασίσει δύο χώρες όπως αυτές να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδος.
με όποιο τρόπο κρίνουν σκόπιμο, εν πάση περιπτώσει, γιατί εξυπηρετούνται και τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά θέλει προσοχή, όπως είπε και ο κύριος Κωστίδης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχουμε μπει με ευθύνη της Τουρκίας σε μια κούρσα εξοπλισμών. Και όλα αυτά που βλέπουμε, όλη αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια να αναδειχθεί η τουρκική αμυντική βιομηχανία, τη στιγμή που η Ελλάδα παραλαμβάνει τα δύο Ραφάλ και κάθε δίμηνο θα παραλαμβάνει από δύο. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, να βγαίνει αυτό το βίντεο με πυράβλους αέρος-αέρος, έχει τη σημασία του. Και επαναλαμβάνω ότι θέλει προσοχή μεγάλη. Και αν μου επιτρέπετε, όχι πια ως πανεπιστημιακός, αλλά ως πολίτης, να πω ότι χρειάζεται και αυξημένο αίσθημα καθήκοντος στο εσωτερικό. Δηλαδή, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, πρέπει να επικρατήσει μία συνένεση. Ας συγκρουστούμε για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω έχουμε βρει μία γραμμή εδώ, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Είναι κρίσιμο. Μπείτε μας μια κουβέντα, κύριε Φαντίκη, για τις έρευνες που άρχισαν και εξελίσσονται, που ήταν κάτι που το περιμέναμε. Έχουμε μια καθυστέρηση περίπου της δεκαετίας εδώ. Ναι. Αλλά εντάξει, τόσο γίνεται. Ήταν και η οικονομική κρίση, ήταν ότι οι τιμές της ενέργειας ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Ήταν και σύμφωνες. Η καθυστέρηση κάποτε δεν είχε νόημα, γιατί ήταν τόσο χαμηλές οι τιμές του φυσικού αερίου. Δεν είχες λόγο να προχωρήσεις σε κάτι. Για τις εταιρείες δεν θα είχε κέρδος. Τώρα το καλό στο πολύ κακό των υψηλών τιμών ενέργειας είναι ότι ίσως είναι εκμεταλλεύσιμα όλα αυτά τα κοιτάσματα και οι επενδύσεις που απαιτούνται για να φτάσουμε εκεί. Άρα εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και αυτό στη ζυγαριά. Έτσι, όλα αυτά θα μπορέσουμε ενδεχομένως να τα βγάλουμε αν υπάρχουν, επειδή είναι ακριβή η ενέργεια. Όσο για το ζήτημα του ευνηδιασμού, αν ευνηδιάστηκε η Τουρκία, θα έλεγα ότι τουλάχιστον ευνηδιαστήκαμε και εμείς στο εσωτερικό. Με αυτό συζητούσαμε. Ήταν εντυπωσιακό ότι δεν είχε διαρρεύσει τίποτα. Γιατί δεν είχαμε. Για την Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Γιατί ο προγραμματισμός πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Δεν ξαφνικά αμέσως. Το είπε ο πρωθυπουργός τη δεύτερη μέρα, το πλοίο ήταν εκεί. Ήταν έτοιμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μα είπε ο κ. Κρέκας νωρίτερα το πρωί ότι έχουν γίνει και προπαρασκευαστικές έρευνες, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Άρα είναι τουλάχιστον 6 μήνες προετοιμασία. Επίσης δεν είχαμε πάρει χαμάρι. Είναι η αλήθεια. Δεν είχαμε εικόνα. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον λέτε η Τουρκία. Έτσι. Και νομίζω ακόμα αξιολογούν το τι σημαίνει. Εδώ τώρα, κύριε Παπαφλωράτο, να πούμε και κάτι, επειδή γυρίζουμε γύρω από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν αργά ή γρήγορα, θα γίνουν. Και εδώ και στην Τουρκία και στην Κύπρο, και θα τελειώσουν, ελπίζω, να πάνε όλα καλά. Μετά τις εκλογές θα δούμε ένα άλλο περιβάλλον. Κοιτάξτε, από πλευράς Τουρκίας, δηλαδή, θα σταματήσει αυτή η όξυνση, η επιθετικότητα, οι απειλές, όλα αυτά. Καταρχήν, εμείς θέλουμε να είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογές, δηλαδή στην Ελλάδα και στην Τουρκία, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση χρονική για εθνικούς λόγους. Μακράν η πολιτική από εμάς, ακίνητα. Μάλλον δεν θα είναι και πολύ κοντά. Έτσι λες, Μανώλη. Γιατί με βάση την Τουρκία ή με βάση την Ελλάδα το λες? Εγώ σας είπα ότι δεν θα είναι μάλλον πολύ κοντά. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Τώρα εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Όχι, για την Τουρκία να μας πεις. Α, στην Ελλάδα ξέρουμε εμείς. Θα έχουμε μάλλον έτσι περίπου 2 μήνες διαφορά. Πόσο? 2 μήνες. 2 μήνες. 2 μήνες διαφορά. Μάλλον. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα είμαστε εμείς πιο πριν ή η Τουρκία? Τι βλέπεις? Τώρα αυτά εσύ αυτά τα προβοκατόρικες ερωτήσεις. Εγώ σου είπα κάτι τώρα από εκεί πέρα. Από την πρώτη κάλπη ή από τη δεύτερη, Μανώλη? Εμείς έχουμε 2 κάλπες εδώ, Μανώλη. Νομίζω εγώ το βάζω από αν γίνουν πρώτη κάλπη και τα λοιπά. Νομίζω εκεί θα υπάρχει. Εσύ λες από την πρώτη, από την αρχή των εκλογών. Μπορεί και στην Τουρκία να έχουν 2 κάλπες. Α, λες. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά διέκοψε τον καθηγητή, Μανώλη. Διέκοψε τον κύριο Παπαφλωράτο τώρα. Ελάτε, κύριε. Συγγνώμη. Συγχωρεμένος. Μας έδωσε μια εκτίμηση. Περιέγραψε και χρονικά, τοποθέτησε χρονικά το θρίντερ, παιδιά. Έδωσε πληροφορία. Έδωσε πληροφορία, λοιπόν, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει μια μακρόπνοη στρατηγική. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, θέλει να ακυρώσει την Ελλάδα ως γεωπολιτικό δρόντα και να αναδείξει την ίδια την ύπαρξή της ως πρωτεύουσα δύναμη στην Μεσόγειο, τουλάχιστον αν όχι παγκόσμια δύναμη, γιατί συμμετέχει στο G20. Τώρα από εκεί πέρα, με αυτή την οικονομική κατάσταση, είναι λογικό όποιος εκλεγεί να στρέψει το ενδιαφέρον του πρωτίστως στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Αλλά ως προς την Ελλάδα, ας μην περιμένουμε εντυπωσιακά βήματα. Θα το δούμε και υπό ποιες συνθήκες θα πάμε, ποιος θα εκλεγεί και εκεί και εδώ. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ας μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Έχουν τη στρατηγική τους. Θα αλλάξει όλο αυτό που βλέπουμε. Ακριβώς. Έχουν τη στρατηγική τους. Ας ελπίσουμε
ότι θα μπούμε σε πιο ήρεμα νερά, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, ότι αυτή η κρίση θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μανώλη, καλημέρα. Να πω μια... Καλημέρα, να σας πω ότι, επειδή δεν θέλω να μιλάω για τα εσωτερικά, ναι. Ο προεπόμενος πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός που θα κερδίσει, ο νικητής των εκλογών... Ελλάδα ή στην Τουρκία, στην Ελλάδα. Θα συζητήσει με τον Ερντογάν. Ναι, δηλαδή, εσύ προεξοφλείς θα κερδίσει ο Ερντογάν δηλαδή. Είναι τελειωμένο για σένα αυτό. Νομίζω... κοίταξε, εκλογές είναι βεβαίως. Στην Ελλάδα ποιος θα κερδίσει, επειδή τώρα κάνεις μαντεψιές. Έχω και εκεί εκτίμηση. Από εκεί πέρα όμως, εγώ όπως ξέρετε, δεν θέλω να παρεμβαίνω. Να μιλάω. Πώς θες να πάρεις μέρος στο πάνελ που έχουμε ένα πολιτικό πάνελ μετά, να μας πεις την εκτίμησή σου. Λοιπόν, εμείς απόψε πάντως εδώ στις Σέρες, 7 η ώρα στο ξενοδοχείο. Πάτε για άλλα εσείς. Εντάξει, Μανώλη.